Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη στην Ριζούπολη. Υποσχεθήκατε κάτι στον κόσμο πριν αρκετό καιρό και το κάνατε πράξη. Πήρατε πάνω την ομάδα και καταφέρατε να τη φέρετε πλέον πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Θα θέλαμε το σχόλιο σας. Δεν την πήρα πάνω εγώ την ομάδα μου. Τα παιδιά αυτά που είναι πρωταγωνιστές την έχουν πάρει πάνω τους. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς και στον προπονητή. Έχουν δείξει από αρχές του χρόνου το πάθος, τη δύναμη, το αφέλο τους και αυτοί πάνε την ομάδα και προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό γιατί αυτός είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή. Σίγουρα κάνατε κάποιες σημαντικές κινήσεις, έτσι, και με νέο προπονητή αλλά και με πολλές μεταγραφές. Περιμένατε αυτή την εξέλιξη και τόσο σύντομα, δηλαδή το να αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο σε τόσο μεγάλο βαθμό η ομάδα και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό το πίστεψα, θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Την πρώτη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Γρηγορίου, γιατί πρώτη φορά συναντηθήκαμε, δεν έχω ξανασυναντηθεί και αυτά που λένε άλλοι, είναι στη γραβιά πριν έρθει στην ομάδα 1-2 μέρες. Το είδα ότι το πίστευε ο ίδιος. Και εκεί άρχισα να το πιστεύω και εγώ. Γιατί μη γελιόμαστε, η ομάδα ήταν σε πολύ κακή βαθμολογική συγκομιδή. Και με κακό αγωνιστικό πρόσωπο. Να πάμε όμως πολύ... και στην... Ναι. Εντάξει, αφού το πίστεψε ο προπονητής και κατάφερε να το περάσει και στα παιδιά αυτά, γιατί ήταν παίχτες που αξίζανε μια καλύτερη βαθμολογική θέση, κατάφερε κάτι μαγικό. Και αυτό λέω δημοσίως ότι μέσα από την καρδιά μου και τον κύριο Γρηγορίου ευχαριστώ γιατί ρισκάρισε όταν ήρθε στη Λαμία. Ξέρουμε ότι είχε πρόταση από εξωτερικό. Και σε αυτά τα παιδιά που τον στηρίζουν και πρωταγωνιστούν όλοι μαζί. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι να τους ευχαριστήσουμε και να συνεχίσουν έτσι. Το είπε και στις δηλώσεις του που ακούσαμε τώρα στους Καραμάνους ότι η ομάδα δεν αξίζει να βρίσκεται εκεί, αξίζει να βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά. Θα ήθελα όμως να πάμε τώρα σχετικά με την απόφαση και την εξέλιξη που είχαμε από το Διαιτητικό Δικαστήριο, που φαίνεται να δικαιώνει την ΑΕΛ όσον αφορά εκείνο το θέμα με την ανάκληση των βελτίων πριν το ματς της Λαμίας. Θα θέλαμε το σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη που είχαμε, κύριε Παπαϊωάννη. Κοιτάξτε τώρα, εμείς δεν είχαμε καμία αντιδικία, ούτε είχαμε κανένα δικαστήριο. Εμείς απλά παρασταθήκαμε γιατί είχαμε ένομο συμφέρον, όπως τα λένε νομικά. Εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ήταν το μάτς με την ΑΕΛ, είχαμε προετοιμαστεί, περιμέναμε την ομάδα της ΑΕΛ να παίξουμε. Ξαφνικά προέκυψε ένα πρόβλημα με τα δελτία, αυτό που γνωρίζουμε όλοι. Φάνηκε ότι η ΑΕΛ δεν ήθελε να το παίξει το παιχνίδι αυτό εκείνη τη μέρα. Γιατί προερχόταν από ένα παιχνίδι που ήταν κουραστικό με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Εμείς είχαμε όλη τη βδομάδα ξεκούραση και τα γεγονότα αποδείξανε ότι κάτι ήξερε η ΑΕΛ από τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της, ότι αυτό το μάτι θα ξαναγίνει, ότι έτσι, ότι αλλιώς. Θεωρείτε δηλαδή, κύριε Παπαϊωάννη, ότι υπήρχε σχέδιο από την πλευρά της Λάρισας? Έτσι όπως εξελίχθηκε, εγώ δεν θεωρώ κάτι. Τα λεγόμενα μέχρι που ο ιδιοκτήτης της Λάρισας πριν μια εβδομάδα βγάζει μια ανακοίνωση 5 μέρες. Τα γελάκια την Πέμπτη θα σου κοπούν πανουριά. Άρα γιες κάτι ήξερε. Αυτό το δηλαδή ήταν, πώς να το πω, γιατί πλέον βαριέμαι να πηγαίνω και στα δικαστήρια. Αλλά ο κόσμος τι καταλαβαίνει. Εγώ δεν μίλησα ούτε. Εγώ ξέρω ότι όταν μια ομάδα έχει πρόβλημα ή τιμωρείται ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ο απλός κόσμος τι καταλαβαίνει. Οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΑΕΛ, εγώ δεν έχω τη δύναμη στα δικαστήρια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, άλλο επάγγελμα δεν έχω, ούτε δικαστικούς, ούτε κινούμαι όπως με ξέρουν όλος ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι για μια φορά η ΑΕΛ κατάφερε αυτό που τη σύμφερνε. Δηλαδή δεν ήθελε να το παίξει εκείνη τη μέρα το παιχνίδι και θέλει να το παίξει σφήνα στα παιχνίδια, γιατί εμείς έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Κάθε τρεις μέρες παίζει παιχνίδι η ομάδα. Κύριε Παπαϊώνα, όλη αυτή η κατάσταση τώρα δημιουργήθηκε εις βάρος της Λαμίας. Γιατί θεωρητικά, ας πούμε, εκείνη τη χρονική στιγμή που ήταν, τη δεδομένη στιγμή που ήταν να γίνει το ματς, φαινόταν ουσιαστικά έτοιμη να το αντιμετωπίσει. Η Λαμία ήταν στο καλύτερο momentum, εκείνη τη μέρα θα έφευγε, θα έτρωγε 3 γκολ και θα έφευγε. Αυτός είχε, τότε είχε φέρει κάποιους παίχτες, η Λάρισα ξέραμε ότι δεν ήταν καλά αγωνιστικά. Η Λαμία ήταν η μοναδική ομάδα, ο μοναδικός τέλος πάντων οργανισμός που δεν έφυγε στη συγκεκριμένη κατάσταση. Πιστεύετε τώρα ότι τα πράγματα δυσκολεύουν εκτός από την ετοιμότητα που είχε τη δεδομένη χρονική στιγμή, αφού αλλάζει και το πρόγραμμα και ενδεχομένως αυτό το μάτς να μπει κοντά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και των Ιωαννίνων?
επιβαρύνεται το πρόγραμμα. Εμείς έχουμε και τους αγώνες του κυπέλλου. Έχουμε ένα επιβαρυμένο, κάθε τρεις μέρες παίζουν μπάλα αυτή τη δουλειά πλέον, έτσι όπως έχει γίνει. Και είναι η μόνη ομάδα που παίζει κάθε τρεις μέρες αγώνα. Με ταξίδια πολλά έχουμε. Τέσσερις αγωνιστικές είμαστε, πώς να το πω, με ένα μέσο πούλμαν και ταξιδεύει η ομάδα. Και όλα αυτά τα παιχνίδια έχουν αναβληθεί με επαιτειότητα άλλων. Εμάς ένα παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω του σοβαρού προβλήματος τότε που είχαμε με τη ΝΑΕΛ, που ήταν το εξαναβουλής πάλι, ναι. Και με τον Αντρόμητο που το παίξαμε αμέσως. Όλα αυτά έχουν αναβληθεί, αν ψάξετε θα δείτε, μία μέρα είχαν ένα κρούσμα COVID, την άλλη κάτι άλλο, και το σημερινό που παίξαμε είχε αναβληθεί τότε, γιατί πάλι κάποιο πρόβλημα είχε ο Απόλλωνας με ένα δεν ξέρω τι. Πολύ σωστά, ναι. Αλλά εντάξει. Θεωρείτε ότι το μάτς τώρα με τη Λάρισα αυτό. Η Λαμία είναι μια ομάδα που δεν είναι στα κέντρα αποφάσεων. Τη στηρίζει αυτός ο κόσμος εδώ που την αγαπάει. Εγώ σαν ιδιοκτήτης με όλες μου τις δυνάμεις αυτές που μπορώ να έχω. Και δυστυχώς κατά καιρούς βλέπουμε ότι τα κέντρα αποφάσεων στηρίζουν με τρόπο περίεργο αποφάσεις κατά της Λαμίας. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, αν θυμάστε την υπόθεση Μουμίν, την ώρα που παίζαμε μας ήρθε η τιμωρία. Σωστά. Λοιπόν, αυτή η ομάδα δεν έχει τη στήριξη των μεγάλων κέντρων αποφάσεων που καμιά φορά παραβιάζουν κατάφορα κανονισμούς. Τι να πω τώρα, να πω για επιταγές, να πω για έτσι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Σημασία έχει ότι ο ιδιοκτήτης της Λάρισας ήξερε την απόφαση, το έχει ανακοινώσει εδώ και 5 μέρες. Αυτό δεν έχει γίνει να μας το εξηγήσει δημόσια πώς την ήξερε. Και εγώ σκέφτομαι τώρα, σαν απλός πολίτης και ιδιοκτήτης, πρέπει να πληρώνω τις επιταγές μου. Αυτή είναι όποτε το θυμάμαι θα περνάω από τις τράπεζες. Α, το θυμήθηκα, μωρέ, έχω μια επιταγή. Α, περάσω, την πληρώσω. Η αρχή αυτό αναιρείται, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό αναιρείται και η αρχή ίδια με αυτόν τον τρόπο. Τη μία λέει έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Εγώ ξέρω κάτι γιατί έχω εταιρεία. Αν δεν ξεχάσουμε για 5 λεπτά μια επιταγή, υπάρχει ένας πανικός του γραφείου. Για 5 λεπτά, όχι για μέρες ολόκληρες, και όποτε δεν βρω φως να μπορώ να την πληρώσω. Από εκεί και πέρα αυτά ξέρω από τη ζωή μου, έχει διδάξει η ζωή μου. Τι να πω. Πιστεύετε ότι με αυτή την απόφαση θα υπάρξει μια ελαστικότητα πλέον σε παρόμοιες καταστάσεις? Εγώ, επειδή δεν θέλω τώρα, κάποια στιγμή έχω πάρει κάποιες αποφάσεις, σίγουρα, αυτοί που βγάλαν αυτή την απόφαση και οι ίδιοι δεν τη στηρίξανε σήμερα, κάποια στιγμή θα βρεθούν από μένα προσωπικά στο ειδόλιο. Και όχι ότι τις Λάρισσες, κάποιοι άλλοι κύριοι που παίρνουν τους παχυλούς μισθούς εκεί μέσα και κουπροσκυλιάζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαϊωάννου. Είπαμε ότι είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού μετά από τον Παπαϊωάννου. Ό,τι καταλάβατε. Να δούμε πού θα μπει αυτό το μάτς τώρα με τη Λάρισα. Ναι. Κάποιοι ξέραν την απόφαση εδώ και 5 μέρες. Ωραία. Αυτό σας λέει κάτι? Αν σας λέει, μπορείτε να καταλάβετε. Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Εγώ για μια άλλη φορά θέλω να ευχαριστήσω αυτά τα παιδιά που μας κάνουν χαρούμενος. Και πρέπει να τα στηρίξουμε και στα δύσκολα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι έχουν δώσει ό,τι μπορούν να δώσουν για αυτή την ομάδα. Είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.